Καλημέρα, καλό πρωινό. Καλώς ήρθατε. Καλώς ήρθατε. Μπαίνουμε κατευθείαν στο ψητό, διότι. Για τα τρυπάνια πιάνουν δουλειά. Ξεκινούν οι πρώτες δοκιμαστικές, διερευνητικές γεωτρήσεις στο οικόπεδο 11. Και από τη μία έχουμε βεβαίως την αποφασιστικότητα της Κύπρου, του δεδηλωμένη ότι όλα συνεχίζουν κανονικά. Από την άλλη, όμως, έχουμε έναν γείτονα, ο οποίος παραφυλά. Και όχι μόνο σε επίπεδο ρητορικής βλέπουμε ότι το πράγμα ανεβαίνει, αλλά και κοντοζυγώνει, έτσι. Ναι. Λοιπόν, να αρχίσω από το ειδικό που με ρωτάτε τώρα, να πάμε λίγο στο γενικό. Η πρωινή μου ενημέρωση, δηλαδή η ενημέρωση στις 8 η ώρα το πρωί, ήταν ότι στην περιοχή του οικοπαίδου 11, αν κάνω λάθος, επικρατεί ηρεμία, το γεωτρύπανο και το αντίστοιχο πλοίο είναι εκεί. Και φαντάζομαι ότι σήμερα θα ξεκινήσει τις δοκιμές με βάση όσο έχει πει και η ηγεσία της Κυπριακής Δημοκρατίας. Αυτό είναι και είναι ήρεμα τα πράγματα προς το παρόν. Βεβαίως έχει ανακοινωθεί από τουρκικής πλευράς ότι θα γίνει μια άσκηση εκεί κοντά, ας το πούμε, δηλαδή όχι στο οικόπεδο με πραγματικά πυρά. Προς το παρόν αυτό το εντάσσουμε και έτσι πρέπει να το εντάσσουμε στην ρητορική ένταση και στην πρακτική που ακολουθεί αυτή την ρητορική από την πλευρά της Τουρκίας. Όπως καταλαβαίνετε, για να σας λέω ότι στις 8 η ώρα το πρωί είχα μια τελευταία ενημέρωση, παρακολουθούμε πάρα πολύ στενά το τι συμβαίνει στην περιοχή. Η εκτίμησή σας ποια είναι, ότι όσο οι γεωτρήσεις συνεχίζονται, όσο ο καιρός προχωρά, η τουρκική αντίδραση θα είναι πιο έντονη ή θα ηρεμούν τα πράγματα? Ότι είναι δηλαδή μια πρώτη έντονη αντίδραση και για το εσωτερικό ακροατήριο, για να φανεί και εκεί ότι υπάρχει μια κινητοποίηση. Η δική μου εντύπωση είναι ότι το Κυπριακό καταρχήν δεν έχει λήξει, και εγώ συμφωνώ πάρα πολύ με τον Υπουργό Εξωτερικών ότι δεν ήταν ένα ναυάγιο στη Γενέβη. Αντίθετα, θα έλεγα ότι πετύχαμε, δεν λέω την επιτυχία, λέω ότι πετύχαμε να βάλουμε τα ουσιαστικά ζητήματα του Κυπριακού μπροστά σε όλο τον κόσμο. Και τα ουσιαστικά ζητήματα είναι τα στρατεύματα κατοχής και το σύστημα των εγγύησεων. Ότι αυτά τα δύο, αν δεν λυθούν, λύση στο Κυπριακό δεν υπάρχει. Αυτό είναι το βασικό ζήτημα. Δηλαδή, μια χώρα η οποία είναι μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι ανεξάρτητο κράτος κτλ., πια το 2017 δεν μπορεί να ζει κάτω από το φως των εγγύσεων. Και εδώ φάνηκε πάρα πολύ στην παγκόσμια κοινότητα. Του δικαιώματος να παρέμβει η Τουρκία. Ναι, φάνηκε στην παγκόσμια κοινότητα ποιος πηγαίνει με το διεθνές δίκαιο και ποιος θέλει να αποκτήσει υπερβολικά δικαιώματα απέναντι σε ένα άλλο κράτος. Μάλιστα, είναι, θα έλεγα, και δικαιώματα επιβολής. Και αυτό με την παρουσία του Γενικού Γραμματέα. Αλλά το γεγονός ότι ο Γενικός Γραμματέας παραδέχτηκε ότι για πρώτη φορά μπήκε αυτό στην ατζέντα, συζητείται και σε αυτή την κατεύθυνση θα πρέπει να εξευρεθεί λύση, που είναι η αποφάση του ΙΕ, αυτό κατά τη γνώμη μου είναι θετικό. Τώρα, έχουμε κάθε λόγο και σαν Ελλάδα, αλλά και σαν, πώς να σας πω, δημοκρατικός κόσμος, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, πολύ παρατηρητικοί και πολύ, θα έλεγε κανένας, ανήσυχοι για όσα συμβαίνουν στην περιοχή μας. Γιατί δεν είναι μόνο το Κυπριακό. Είναι η κατάσταση η οποία υπάρχει στη Μέση Ανατολή. Η Τουρκία για πρώτη φορά, ίσως στην ιστορία της, στην νεότερη ιστορία της, με μία έννοια έχει πολλαπλούς φόβους εσωτερικούς και εξωτερικούς, και μιλάω για τον φόβο που έχει για το κουρδικό κράτος στα και νότια, από την άλλη μεριά. Με τους Κούρδους, ναι. Στο Μαγκρέμπ έχουμε μια σειρά χρόνια προβλήματα, ας πούμε τη λίμνη του Τζαντ, που μπορεί να μεταφέρουν ένα πολύ μεγάλο μεταναστευτικό και χωρίς πόλεμο κύμα προς την Ευρώπη, που θα πιέσει και την Ευρώπη, και πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Τι θα κάνουμε σεβόμενη την ανθρώπινη ζωή, με προστασία, γιατί στο κάτω-κάτω της γραφής αυτό που λέμε δυτικός πολιτισμός τα έκανε όλα αυτά. Mm-hmm. Δεν τα κάνανε δηλαδή οι αυτόχθονες, ας το πω με αυτόν τον τρόπο, αλλά πρέπει σε όλα αυτά να ενδιαφερθούμε. Άρα, ή θα υπάρξει, θα έλεγε κανένας, ένας ειδικός και γενικότερος σχεδιασμός που η Ελλάδα, ως μια χώρα η οποία βρίσκεται στη Μεσόγειο, πολύ κοντά σε αυτά τα γεγονότα, μπορεί να παίξει και παίζει πολύ σημαντικό ρόλο,
θυμίζω τη σύνοδο της Ρόδου, θυμίζω την σύνοδο των 9 των νοτιών χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ή θα παρακολουθούμε γεγονότα και πηγαίνουμε πυροσβεστικά στα επόμενα χρόνια να τα λύνουμε, αλλά ξέρετε, το πυροσβεστικό έχει μέσα του και καταστροφή. Τι εννοώ, έχει μέσα του και καταστροφή. Πρώτα η καταστροφή. Πρώτα έρχεται η καταστροφή και μετά πας και. Υπάρχουν όμως αυτή τη στιγμή συνομιλητές στην ευρύτερη περιοχή. Οι Τούρκοι δεν είναι, είναι σαφές αυτό. Βρισκόμαστε σε μια περίοδο στην οποία περισσότερο ασχολούνται με τα ενεργειακά και πώς θα μοιράσουν το κέρδος. Έχουν τα προβλήματά τους τα δικά τους. Οι υπόλοιπες δυνάμεις στην περιοχή, με εξαίρεση το Ισραήλ που είναι συνομιλητές μας, τουλάχιστον στη συνεκμετάλλευση με την Κύπρο των κοιτασμάτων. Υπάρχει κάτι. Κάποια άλλη δύναμη που να μπορείς να συζητήσεις για ζητήματα σταθερότητας, ασφάλειας, ναι, συναντήληψης στην ναι, περιοχή. Ναι, ναι, έχουμε για παράδειγμα το τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Ισραήλ, mm-hmm, το άλλο τρίγωνο Ελλάδα-Κύπρος-Αίγυπτος. Το θα έλεγε κανένας, κάντε το αυτό ένα τετράγωνο. Οι σχέσεις που έχουμε με μια σειρά αραβικές χώρες, οι σχέσεις μας που βαίνουν ολοένα και γίνονται ολοένα και καλύτερες με άλλες χώρες της Βαλκανικής, όπως είναι η Βουλγαρία και η Ρουμανία, διαμορφώνουν, θα έλεγε κανένα, σε ένα πνεύμα από μια μεριά συναντήληψης, ή αν θέλετε μερικές φορές, και εγώ το επιζητώ σαν ζήτημα, διαφωνιών διακριτών, οι οποίες όμως συζητιώνται. Όχι όμως με ζητήματα που έχουν να κάνουν με την εθνική κυριαρχία του καθενός. Αλλά πρώτα και κύρια μας ενδιαφέρει η Ελλάδα. Εμείς και σαν κυβέρνηση και σαν Υπουργείο Εξωτερικών και σαν Υπουργείο Εθνικής Άμυνας λέμε, εμείς θέλουμε την ευρωπαϊκή προοπτική της Τουρκίας. Θέλουμε το δημοκρατισμό της Τουρκίας. Θέλουμε να βοηθήσουμε σε αυτή την κατεύθυνση. Δεν συζητάμε, δεν βάζουμε σε κανένα τραπέζι κυριαρχικά μας δικαιώματα. Τελεία, είναι καθαρά τα πράγματα, είναι καθαρά και για τους άλλους και ο καθένας από εκεί και πέρα πορεύεται. Απ' την άλλη μεριά, συνήθως με ρωτάνε και να σας απαντήσω πριν το ρωτήσετε τι γίνεται με τις ενόπλες δυνάμεις. Οι ενόπλες δυνάμεις είναι αφοσιωμένες στο συνταγματικό τους καθήκον, συνεχώς είναι σε μια διαδικασία, αν θέλετε, εκπαίδευσης από μια μεριά και προετοιμασίας και μόρφωσης. Και αντιμετώπιση των παραβιάσεων και που είναι συνεχής και χθες βλέπαμε επίσης ακόμα και οι εικονικές αερομαχίες. Είμαστε στο 100% των δυνατοτήτων μας. Δεν έχουμε δηλαδή κανένα, θα έλεγα, πρόβλημα. Λοιπόν, από τη μία είναι Κύπρος, από την άλλη είναι το Σκόπια. Σκοπιανό άνοιξε ξαφνικά χθες στη Βουλή. Βρέθηκε σημείο επαφής στο Κυπριακό, ευτυχώς, πως θα μπορούσε να γίνει αλλιώς. Αλλά μπήκε το θέμα των Σκοπίων και μάλιστα μια μέρα που συμπτωματικά ο γερμανικός παράγοντας, ο υφυπουργός εξωτερικών της Γερμανίας, έλεγε κατά την επίσκεψή του στα Σκόπια ότι η διαφορά Ελλάδας-Μακεδονίας, όπως είπε ο ίδιος, είναι εντελώς παράλογη και πρέπει επιτέλους να κοιτάξουμε το μέλλον. Και αυτό σημαίνει ότι δεν το έχουμε κάνει εμείς κατανοητό στους εταίρους. Θα σου αποκαλέσω έτσι Γερμανούς. Να σου πω δύο πράγματα. Δεν έχουμε κάνει κατανοητό δηλαδή τι σημαίνει δική μου τη γνώμη, αυτό το θέμα για μας. Κακώς άνοιξε τέτοιο θέμα στη Βουλή. Και όλη αυτή η λογική, ενώ συζητάμε ένα θέμα που βοηθάει και τη Βουλή να γίνεται και παραγωγική και λειτουργική και τον κόσμο να αποκαθιστά την εμπιστοσύνη του σε αυτούς τους θεσμούς. Κάθε φορά πρέπει να ψάχνουμε να βρούμε και ένα άλλο θέμα με κορώνες και δίθεν αντιπολίτευση, νομίζω ότι δεν βοηθάει κανένα. Ούτε αυτόν που το λέει. Δεν θέλω να θυμηθώ τώρα κάτι άλλο μου στο μυαλό, αλλά ούτε αυτόν που το λέει. Όσοι τώρα έχουμε αποφάσεις, λειτουργούμε σε μια κατεύθυνση. Αν χρειαστεί, σε αυτή την κατεύθυνση, να το ξανασυζητήσουμε και σαν Βουλή και σαν Ελλάδα, μπορούμε να το κάνουμε. Όμως, αυτή τη στιγμή η χώρα έχει μια μεριά κυβέρνηση και Υπουργείο Εξωτερικών που πολύ επιτυχημένα, θα έλεγα, λειτουργεί πάνω σε αυτό. Όσον αφορά τον Υφυπουργό Εξωτερικών της Γερμανίας, υπάρχει η απάντηση του Υπουργείου Εξωτερικών. Ναι. Να είναι πιο προσεκτικός. Ότι καλά, καλό θα ήταν να ήταν πολύ πιο προσεκτικός πάνω σε ευαίσθητα ζητήματα που δεν τα ξέρει. Δεν προσθέτω ξέρει, εγώ. Διότι την αφέλεια δεν μπορεί ο δημοσιογράφος να τη θεωρήσει. Αποκλείεται σε άγνοια τη συγκεκριμένη. Όχι, όχι, λέω. Περίπου κάνω μια μετάφραση εγώ, αν θέλετε. Δεύτερο ζήτημα. Όχι, δεν συμβαίνει αυτό το πράγμα. Υπάρχει βέβαια ένα επίπεδο πληροφόρησης
Και οι προηγούμενες κυβερνήσεις των Σκοπίων, οι προηγούμενες λέω κυβερνήσεις των Σκοπίων, είχαν δουλέψει πάνω σε αυτό το επίπεδο πάρα πολύ. Και δεν είναι πολλές φορές κατανοητό, ακόμα και στην Ελλάδα, ότι το θέμα δεν είναι απλά ιστορικό. Έχει να κάνει, και το έχουμε κουβεντιάσει, με αλυτρωτισμούς, με μια σειρά άλλα ζητήματα, τα οποία πρέπει να λυθούν, γιατί και εμείς θα θέλαμε να έχουμε ένα κράτος φίλο στα σύνορά μας, που να αναπτύσσουμε σχέσεις κτλ. Και να είναι και καθαρό και για αυτούς. Και να μην είναι αναγκασμένοι να έχουν 2, 3, 4 ονομασίες ή να παίζουν με ζητήματα τα οποία, αν θέλετε, είναι ιστορικά τελείως ανακριβή, που είναι το ένα θέμα, αλλά και εσωτερικά μη βοηθητικά. Και ο γερμανικός παράγοντας υπουργέ, γιατί μπαίνει πάλι σφήνα και μιλάει για παράλογη διαφορά. Εγώ δεν θα το έλεγα ότι ήταν μια, πώς να το πω, ενέργεια της σύσσωμης της γερμανικής κυβέρνησης. Μάλιστα. Δεν θα το έλεγα αυτό το πράγμα. Θα έλεγα απομονώνεται την περίπτωση. Ότι δηλαδή. Απομονώνω την περίπτωση αυτού του. Στα όσα ακούστηκαν στη Βουλή, για να φύγουμε και από το Σκοπιανό, γιατί ο κ. Μητσοτάκης έθεσε θέματα δηλωμένης για τον Πάνο Καμένο, δεν έχει κοινή γραμμή η κυβέρνηση, κύριε Υπουργέ, στο συγκεκριμένο ζήτημα, εσείς πιστεύετε? Εγώ θεωρώ ότι η κυβέρνηση έχει μια χαρά κοινή γραμμή. Η οποία συνίσταται στην επίλυση όλων αυτών των ζητημάτων με τον τρόπο που έχει κατοχυρωθεί, αν θέλετε, και από την ελληνική πολιτική σκηνή. Και ότι θα πρέπει να υπάρξουν, να φύγουν οποιαδήποτε ζητήματα αλυτρωτισμού από μια μεριά, και όσον αφορά το ζήτημα, αν θέλετε, της ονομασίας, να έχουμε μία ονομασία για όλες τις χρήσεις, η οποία να μην προσβάλλει την γείτονες χώρες. Και αν θέλετε να με ρωτήσετε τα πολλά προβλήματα του κράτους των Σκοπίων, είναι, όπως ξέρετε, όχι από την πλευρά της Ελλάδας, αλλά από άλλες χώρες της Βαλκανικής. Οι οποίες υποδαβλίζουν το θέμα συνεχώς. Βασίλη, πάμε παραγωγική ανασυγκρότηση. Κώστα, θέλω να επανέλθω λίγο στο Αιγαίο, διότι οι προκλήσεις έτσι και αλλιώς είναι συνεχείς, και γιατί μπροστά μας βλέπουμε όχι την ησυχία που σας ενημέρωσαν ότι υπάρχει σήμερα στην Κύπρο. Βλέπουμε η κάθε μέρα είπα, την ησυχία, είναι ηρεμία. Την ηρεμία φαντάζομαι την επιτηρούν κάποια πλοία δικά μας. Ναι. Έτσι. Στο Αιγαίο όμως υπάρχει μια διαρκής διάθεση προκλήσεων από πλευράς της Τουρκίας, μολονότι έχουμε πολύ μειωμένη ροή μεταναστών προσφύγων. Σε αυτό το πλαίσιο φαίνεται ότι δημιουργείται το τελευταίο, τους τελευταίους μήνες, εν πάση. Τα γεγονότα είναι κάτι περίπου φυσιολογικό να συμβαίνουν. Δηλαδή, οι αερομαχίες, οι καταδιώξεις, μια υπερενεργητικότητα των Τούρκων πιλότων της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας. Πώς το βλέπετε αυτό, πώς απαντάμε εμείς αυτό σαν χώρα? Εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός. Τους αφήνουμε το καλοκαίρι απλά να κάνουν ασκήσεις, αυτό είναι? Όχι. Κοιτάξτε, εγώ θέλω να είμαι πολύ προσεκτικός σε αυτή τη συζήτηση, γιατί δεν πρέπει να μπεις σε μια αντιπαράθεση σε επίπεδο ρητορικό και με μια ένταση, τα οποία όμως μπορεί να έχουν αποτελέσματα όχι σε επίπεδο, θα λέγει κανένας, ατυχημάτων ή συγκρούσεων ή, ξέρω εγώ, παγωμένων επεισοδίων, πώς να το πω, αλλά σε άλλους τομείς της κοινωνικής ζωής, π.χ. τουρισμός. Σας λέω ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Από την άλλη μεριά όμως, έχουμε κάνει καθαρό ότι αν παραβιάζεται ο εθνικός μας χώρος, αυτό σημαίνει αναχέτηση. Το αναχαιτίζουμε εμείς. Απλά δεν θέλετε με κάποιες φράσεις να δώσετε την αίσθηση ότι όχι, θα... Όχι, είναι ξεκάθαρο. Το ερώτημα είναι αν υπάρχει αίσθηση, εκτίμηση ότι θα πάμε σε όξυνση, σε κλιμάκωση ή σε αποκλιμάκωση το επόμενο διάστημα. Ναι, αυτή η στάση που λέτε ότι τηρείται είναι για αυτόν τον λόγο, γιατί βλέπετε κλιμάκωση. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας και οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις οφείλουν να είναι πάντοτε έτοιμες. Δεν λέω σε ετοιμότητα, γιατί ετοιμότητα σημαίνει ορισμένα πράγματα για τις ενόπλες δυνάμεις. Να είναι έτοιμες, και αυτό είναι. Άρα το ξεκαθαρίζουμε αυτό το πράγμα. Τώρα πάμε στην πολιτική εκτίμηση. Γιατί αυτό που μου ζητάτε είναι η πολιτική εκτίμηση. Έτσι δεν είμαι στρατιωτικός, να το κάνω στρατιωτική εκτίμηση. Στην πολιτική εκτίμηση περάσαμε περιόδους πιο
θα έλεγε κανένας έντονες, mm-hmm. πρόσφατες περίοδους. Οι οποίες βέβαια μπορεί να μην πήραν μια έκταση επικοινωνιακή και τα λοιπά. Αυτό που εμείς καλούμε σε διπλωματικό επίπεδο και στο επίπεδο αν θέλετε κυβερνητικό είναι, πώς να το πει κανένας, να κατανοήσουν και από την άλλη μεριά, επιτρέψτε μου να πω τη λέξη, να ηρεμήσουν. Εμείς εκδηλώνουμε την ηρεμία μας, την ψυχραιμία μας, αλλά και την αποφασιστικότητά μας. Είναι δεδομένο αυτό το πράγμα. Λέμε ότι δεν πρόκειται να μπούμε σε παγίδες. Όπως είναι, είναι η παγίδα των εξοπλισμών, ας πούμε. Στην ένταση. Αλλά, από την άλλη μεριά, δεν θα υπάρχει περίπτωση, δεν υπάρχει περίπτωση, το είπε καλά ο αρχηγός της αεροπορίας, σε σχέση με τις παραβιάσεις, ότι βεβαίως μπορεί η πρώτη απογείωση να είναι από την πλευρά της φίλης και συμμάχου χώρας. Η τελευταία προσγείωση όμως ήταν δικιά μας. Ναι, ήταν ωραία φράση. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση. Το ίδιο πράγμα συμβαίνει με το ναυτικό μας. Πάμε τώρα παρακάτω, γιατί έχουμε μια σειρά από θέματα. Παραγωγική ανασυγκρότηση. Στην Κοζάνη σήμερα ο Πρωθυπουργός ξεκινά το πρώτο από τα 13 περιφερειακά συνέδρια. Πρώτα απ' όλα, μπορείτε να μας πείτε τι είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση και πόσο στο καλό γίνεται? Είναι κάτι τόσο απλό, κάτι να το περιγράψεις και πολύ περισσότερο να το κάνεις? Και πόσο μετέχει το Υπουργείο? Μπορεί, αν θέλετε, να είναι σχετικά απλό να το περιγράψεις, δεν είναι εύκολο να το κάνεις. Ναι. Ιδιαίτερα σε μια χώρα που ο παραγωγικός της ιστός έχει διαλυθεί από πολιτική επιλογή από το 1996 και μετά, όταν πολλά πράγματα αντί να πάνε στην παραγωγή πήγανε σε άλλου τύπου υπηρεσίες, ας πούμε, χρηματιστήρια κτλ. Και ανάπτυξη με δανεικά, αλλά πολύ περισσότερο στα μνημονιακά χρόνια. Ας πούμε τώρα ποια είναι η βασική φιλοσοφία. Πώς θα ξαναεπανασυγκροτήσεις ή θα συγκροτήσεις από την αρχή ένα παραγωγικό ιστό με βάση τα συγκριτικά του πλεονεκτήματα, πού θα είναι, από πού θα είναι οι πόροι της χρηματοδότησης, τα βάζω λίγο μπερδεμένα, αλλά κάντε τα παζ, με ποιο τρόπο το κράτος και το δημόσιο. Βλέπετε ότι διαχωρίζω το κράτος ως κομμάτι του δημοσίου, γιατί υπάρχει και ο ευρύτερος δημόσιος τομέας. Θα συμβάλλει σε αυτήν. Ποια θα είναι το σύστημα κινήτρων που θα αφορά τις επενδύσεις, είτε τις εξωτερικές, είτε από το ιδιωτικό κεφάλαιο, είτε από ομάδες παραγωγών ή άλλων υπηρεσιών. Και πάμε σε όλο αυτό το πράγμα. Πάμε τώρα αυτό μοιάζει πολύ μεγάλο, δηλαδή ξεκινά σήμερα, τελειώνει σε 10 χρόνια. Ναι, αλλά όπως λένε οι Κινέζοι, το καλύτερο ήταν να ξεκινήσει πριν 20 χρόνια. Το δεύτερο καλύτερο χρόνο είναι τώρα. Έτσι δεν είναι, γιατί αν το αφήσει επειδή είναι μεγάλο. Λέω λοιπόν, πάμε για παράδειγμα στη δυτική. Συζητά εκεί με του φορεί. Έχουν δύο δρόμου εκεί. Τον ενεργειακό δρόμο, η Δυτική Μακεδονία, και το δρόμο του νερού. Συγχρόνω όμω έχουν μια σειρά αγροτικά προϊόντα. Μόνο τη φλόρ να σκεφτεί κανένα. Ή τον κρόκο Κοζάνης, αλλά τα φασόλια Φλωρινής κτλ. Με ποιο τρόπο αυτό το πράγμα μπορεί να αναπτυχθεί, ποια θα είναι η γραμμή μεταποίησης, διάθεσης μέσω δίκαιου εμπορίου και εξαγωγών, πώς μπορεί να βοηθήσει χρηματοδοτικά το τραπεζικό σύστημα και πάει λέγοντας, αν το πλέξω, θα συζητηθούν. Να πάμε τότε λίγο πιο συγκεκριμένα, γιατί διαβάζουμε εδώ. Περιφέρεια ουσιαστικά είναι η στρατηγική λοιπόν. Στο Η Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική για το 2021, το σχέδιο στην ουσία του Υπουργείου Οικονομίας, το οποίο πιάνει και εσάς και το δικό σας τομέα, το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας, αναφέρει το σχέδιο δηλαδή της ελληνικής κυβέρνησης, το αρμόδιο Υπουργείο Οικονομίας, αναδιοργάνωση, αναδιάταξη των ενόπλων δυνάμεων με περιστολή των υπαρχουσών μονάδων υπηρεσιών. Θα γίνει κάποια σύντμηση, κύριε Υπουργέ, χρειάζεται να μειωθούν τα σχήματα και ενδεχομένως και το προσωπικό? Θεωρείτε δηλαδή ότι είμαστε σε μια περίοδο όπου κάποια πράγματα γίνονται με την τεχνολογία, με άλλα μέσα, και ενδεχομένως και ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται λιγότερες δομές και λιγότερο έμψυχο δυναμικό? Θα σας απαντήσω ευθέως. Τώρα ολοκληρώνεται αυτή η διαδικασία αυτό το χρονικό διάστημα από τα γενικά επιτελεία και έχει την εξής φιλοσοφία. Από πού υπάρχει απειλή, εκεί θα πρέπει να είναι και η συγκέντρωση, αν θέλετε, των βασικών δυνάμεων. Δεύτερο, οι διαδικασίες κρίσης και οι διαδικασίες ανταπόκρισης στην κρίση το 2017 δεν είναι καθόλου ίδιες ούτε με το 1990, ούτε με το 1960, που βεβαίως
Πώς είμαστε αυτή τη στιγμή διαρθρωμένες οι δυνάμεις μας με βάση τρεις περιόδους, δυστυχώς. Με βάση τρεις περίοδους, δηλαδή την περίοδο, αν θέλετε, του από βορρά κίνδυνο, ψευδο τέτοιο, αλλά αυτό είναι πολιτική άποψη, η περίοδος των απειλών εξανατολών, και υπάρχουν και στρατιωτικές μονάδες οι οποίες αντιστοιχούν στον εμφύλιο πόλεμο, για να καταλάβετε. Δηλαδή, δεν θέλω να μπω γιατί θα αρχίσω να συζητάνε, θα φύγει από εδώ, θα φύγει από εκεί πέρα, αλλά αν δείτε κάποιες στρατιωτικές μονάδες θα πεις, εκεί ούτε ενεργειακή διαδικασία υπάρχει, ούτε. Άρα αυτά τα πράγματα, ώστε να ανέβει η διαθεσιμότητα στους κύριους χώρους, θα γίνουν. Ένα είναι αυτό. Δεύτερο, σήμερα υπάρχει και στο ναυτικό και στην αεροπορία μια πιθανή νέα διάταξη, η οποία είναι χρήσιμη. Είναι χρήσιμη. Δεν σημαίνει ότι θα φύγουν και θα. Να λύσουμε ορισμένα ζητήματα, ας πούμε, ξέρω εγώ, τα οποία έχουν μείνει. Έχουμε ένα αεροδιάδρομο σε ένα μέρος, τον οποίο έχουμε να το χρησιμοποιήσουμε 30 χρόνια. Και μπορούμε να το πάρει το Υπουργείο Οικονομικών και να το διαθέσει κάπως αλλιώς. Να το κάνουμε. Όλο αυτό είναι ένα ολοκληρωμένο σχέδιο, το οποίο ανταποκρίνεται στις ανάγκες της χώρας από τη μια μεριά, στις ανάγκες των ενόπλων δυνάμεων από την άλλη μεριά, τις κάνει πιο λειτουργικές, ανεβάζει τη διαθεσιμότητα, τις κάνει πιο σύγχρονες, άρα και πιο ικανές, μας δίνει τη δυνατότητα να ενισχύσουμε και το προσωπικό. Άρα αυτή είναι η ανάγκη των. Και από την άλλη μεριά μας κάνει και λειτουργικούς, μας κάνει και πιο βοηθητικούς, αν θέλετε. Άρα αλλάζουν οι δομές, θέλω να το ξαναρωτήσω. Κατά τώρα, την εκτίμησή θέλω σας, χρειάζονται για να λειτουργήσουν οι ένοπλες δυνάμεις λιγότερο προσωπικό πια? Να μην πω με τη λέξη αν υπάρχουν υπεράριθμοι. Όχι, αλλά δεν είμαστε υπεράριθμοι. Ας μην μπούμε τώρα σε αυτό. Δεν είμαστε όμως υπεράριθμοι. Άρα ένα διοργάνωση και αναδιάταξη δεν περιλαμβάνει άλλο αριθμό αποχωρήσεων, προσλήψεων? Όχι, δεν έχετε τέτοιο πράγμα. Μονάδες, όχι, είναι δομές. Να σας πω το εξής, με βάση τα μνημόνια η εισαγωγή στις στρατιωτικές σχολές μειώθηκε κατά περίπου 30%. Αυτό μπορεί να μην φαίνεται ακριβώς τώρα, ως πρόβλημα θα το συναντήσουμε κάποια στιγμή. Ποια στιγμή θα το συναντήσουμε? Όταν θα είναι αρκετοί στους υψηλούς βαθμούς ιεραρχίας και επιχειρησιακά θα είναι και λιγότεροι. Από κάτω, ναι, στους μικρότερους θα είναι λιγότεροι από αυτούς που χρειάζεται. Θα δούμε πώς θα το ενισχύσουμε. Δύο πολύ μικρές ερωτήσεις για να ολοκληρώσω. Έχετε στο σχέδιο που εσείς προτείνετε μέσα στο πλαίσιο γενικότερης κυβερνητικής πολιτικής για την Εθνική Αναπτυξιακή Στρατηγική δύο αναφορές που μου κάνουν εντύπωση. Ασχολείστε με τις προμήθειες και το πώς συνδέεστε με τις ηλεκτρονικές προμήθειες, και το δεύτερο, ασχολείστε και με τα δημόσια έργα, διότι η επανασύσταση της ΜΟΜΑ, έστω και με άλλη ονομασία, είναι αυτή τη στιγμή ένα θέμα πολύ σημαντικό για να το συζητήσουμε. Θέλετε να εμπλέξετε τις μονάδες του στρατού σε μια λειτουργία να παραχθούν, να υπάρξουν, να δημιουργηθούν δημόσια έργα τα οποία κοστίζουν ακριβά, να τα κάνουμε με αναθέσεις? Θέλετε να αποενοχοποιήσετε τις προμήθειες από το στρατό? Τι ακριβώς? Να σας απαντήσω και στα δύο. Καταρχήν, στη Βουλή έχουμε ξεκινήσει και είναι πολύ ευχάριστο ότι συμφωνούν όλα τα κόμματα με τον τρόπο που ξεκινήσαμε. Μια διαδικασία που ακόμα και από την άποψη της μορφής είναι με μία έννοια πρώτη φορά. Δηλαδή, συζητάμε να αλλάξουμε τον νόμο περί προμηθειών, αλλά όχι φέρνοντας ένα κείμενο και πάμε να το λύσουμε και λέτε παιδιά να τσακωθούμε, να μην τσακωθούμε. Αλλά πριν φέρουμε το κείμενο, κάνουμε συζήτηση με παρατηρήσεις που έχουμε κάνει εμείς, με παρατηρήσεις που έχουν κάνει, που κάνουν τα άλλα κόμματα, και που θα έρθουμε το Σεπτέμβριο και θα αλλάξουμε τον νόμο περί προμηθειών. Έχει να κάνει και με αυτό, αλλά περισσότερο έχει αποδειχθεί ότι ο νόμος περί προμηθειών που έχουμε αυτή τη στιγμή δεν είναι αποτελεσματικός. Δεν θέλω να πάω, υπάρχουν και ακραία σε αυτό το νόμο περί προμηθειών. Ας πούμε, για παράδειγμα, αν γίνει μια κρίση, πρέπει να κάνει και μας τελειώσουν, ας το πω, οι σφαίρες. Να κάνουμε διεθνή διαγωνισμό για να. Κύριε Υπουργέ. Λοιπόν, τελειώνω μισό λεπτάκι. Δύο ακόμα πραγματάκια. Κοιτάξτε, εμείς φτιάξαμε τη ΜΟΜΑ. Η ΜΟΜΑ δεν θα πάρει τη δουλειά των μηχανικών καταρχήν, έτσι, και, ή του μην ξεκινήσει το ΤΕΕ ή τα τοπικά. Να. Η ΜΟΜΑ θα έχει κατασκευή έργων εκεί που δεν μπορεί να γίνουν από άλλους και εκεί που έχουν και ένα επιχειρησιακό ενδιαφέρον και εκεί που πρέπει να γίνουν γρήγορα. Ας πούμε, και εκεί που δεν υπάρχουν λεφτά για να δοθούν πιστώσεις. Στα δικά μου τα χωριά, ας πούμε, τις κατολιστήσεις.
πήγε η ΜΟΜΑ, έκανε, μετά πήγαν κανονικά και το φτιάξανε οι γρήγοροι ή στη Μεγαλόπολη και στην Τρίπολη, στο τέτοιο. Έχω και μια ιδέα, δεν λέω ότι υπάρχει μέσα. Οι ένοπλες δυνάμεις θα πρέπει να έχουν και ένα διτό ρόλο. Τι εννοώ, ο ένας είναι η προετοιμασία για κρίση και το ένα και το άλλο. Ο άλλος σε καιρό ειρήνης είναι η κοινωνική προσφορά. Απέδειξαν τι μπορούν να κάνουν. Όχι μόνο λόγω οργάνωσης, αλλά και φιλοσοφίας στο μεταναστευτικό προσφυγικό, σε μια σειρά καταστροφές, θάσος κτλ. Για να σας χαιρετήσουμε, γιατί πρέπει να κλείσουμε σε 20 δευτερόλεπτα, επειδή το συζητάνε όλοι από τον Ντόμψεν μέχρι το Στουρνάρα και τα πρωτοσέλιδα όλα σήμερα. Βγαίνουμε στις αγορές, πάμε για δοκιμαστική έξοδο ακόμα και μέσα στον Ιούλιο. Ποια είναι η άποψή σας, η εκτίμησή σας? Η άποψή μου είναι καθαρή. Ότι εμείς πρέπει να βγούμε στις αγορές με ένα τρόπο σαφώς υπολογισμένο, με βάση αυτά που χρειαζόμαστε και όχι για πολιτικούς λόγους. Είμαστε κοντά σε αυτό. Για, με μία έννοια το OK το έχουμε. Τη δυνατότητα την έχουμε. Το αν θα το κάνουμε όμως δεν μπορεί να έχει πολιτικό χαρακτήρα. Πρέπει να έχει ουσιαστικά οικονομικό χαρακτήρα. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά.